Με το μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα του νομού Ρεθύμνου να βρίσκεται υποκατάρρευση, φορείς και σωματεία απευθύνουν μαζικό κάλεσμα για το πανρεθεμιώτικο συλλαλητήριο για την υγεία, όπου όλοι οι πολίτες θα ενώσουν τις φωνές τους, δηλώνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στο υγειονομικό προσωπικό που καθημερινά εργάζεται υπό αδιανόητες συνθήκες. Η υγεία δεν είναι πολυτέλεια και όλοι μαζί θα συμπράξουμε ώστε να υλοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα για το νοσοκομείο του τόπου μας, το οποίο παραμένει και πρέπει να παραμένει πάντοτε για την εξυπηρέτηση όχι μόνο των κατοίκων του τόπου, αλλά και των πολυπληθών επισκεπτών μας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Είμαστε βέβαιοι ότι όλοι μαζί, ενωμένοι, θα καταφέρουμε να επιτύχουμε αυτό που πρέπει για το νοσοκομείο μας. Είναι και υποχρέωση της πολιτείας, του κράτους, να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους πολίτες του. Επομένως, για να μην αποδυναμωθεί τελείως το νοσοκομείο, ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που οι άνθρωποι έχουν ζητήματα και οικονομικά, είμαστε όλοι μαζί. Νομίζω ότι ο ασφαλής δρόμος για να έχουμε επαρκές νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό είναι η άμεση προκήρυξη όλων των θέσεων μαζί. Κανείς δεν πάει σε ένα επιβαθμισμένο νοσοκομείο σε μεμονωμένες προκηρύξεις. Το έχουμε δοκιμάσει στο παρελθόν, δεν έχει πετύχει. Είμαστε λοιπόν όλοι εδώ, αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, με την Εκκλησία, με τις κοινωνικές όλες τις ομάδες. Καταθέτουμε την ανησυχία μας και υποστηρίζουμε τη δημόσια υγεία στο Ρέθυμνο. Πάνδημη, η κοινωνία του Ρεθύμνου ζητά να πάψει υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, τασόμενη στο πλευρό του νοσοκομείου που βιώνει μια διαλυτική κατάσταση, οδηγώντας σε εξουθένωση των γιατρών με επικίνδυνες προεκτάσεις. Από τη Δευτέρα το μεσημέρι πραγματοποιείται μέσα από πρόταση από τις ενώσεις των συνταξιούχων ΝΙΚΑ και ΟΑΕ Ρεθύμνου πρωτοβουλία για συλλογή υπογραφών στο περίπτερο της πλατείας 4 Μαρτύρων, στο αίτημα για άμεση στελέχωση του νοσοκομείου με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Είμαστε σήμερα εδώ ενωμένοι όλοι και πρωτίστως για τους πολίτες του Ρεθύμνου για να προασπίσουμε το δικαίωμά τους.